Ήταν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Μας υποδέχτηκαν με ένα χαμόγελο. Αμέσως αισθάνθηκα αμάνετα. Όλη η ομάδα. Συγχαρητήρια και για την νίκη σας. Ευχαριστούμε. Ελπίζω να απολαύσετε το φαγητό. Καλησπέρα. Είναι σε μια πολύ ωραία περιοχή της Αθήνας, στον Πειραιά, στο Μικρολίμανο. Είναι ένα από τα μέρη που μου αρέσουν. Όταν πρώτα ήρθα στην Αθήνα, είπα ότι αυτό το μέρος είναι το πιο όμορφο στην Αθήνα, πιστεύω. Θαλασσίτσα. Πόση ώρα μπορείς να κάτσεις εδώ τώρα, πες. Αλλιώς. Κάθεσαι εδώ και αράζεις. Το περιβάλλον ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήταν δίπλα στη θάλασσα. Αν και το μυαλό μας ήταν λίγο πίσω στην άλλη ομάδα, αλλά είναι παιχνίδι και το έχουμε δεχτεί και αυτό. Ηρεμία, πώς φαίνεται αυτή η πλευρά της νίκης? Για να δεν φαντάζεστε, πραγματικά τα λυπάμαι τα άλλα παιδιά που εμείς είμαστε ένα βήμα από τη θάλασσα και τα άλλα μπουν στη διαδικασία να γράφουν ονοματάκια και να καρφώνουν. Η ανακούφιση είναι ότι εμείς είμαστε εδώ και τα παιδιά είναι στην κουζίνα. Εμένα αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Μόνο που είμαι εδώ πέρα, έχω ηρεμήσει. Γεια σας παιδιά, εντάξει, βολευτήκατε? Γεια χαρά. Ωραία. Να κάτσω λίγο να τα πούμε, να πούμε και ένα ποτηράκι κρασί μαζί. Αυτό που ζήσαμε στο εστιατόριο δεν περιγράφεται. Ο σεφ, ο κύριος Αλβανίδης, είναι όχι απλά τρομερός σεφ, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν και όταν μας μιλούσε, ευχόμουν, είχα την ευκαιρία να δουλέψω με άνθρωπο σαν κι αυτό. Ναι. Εκεί που μαγειρέψατε και εκεί που ήρθατε, εγώ και ο Γιάννης. Πουλήσατε. Τους είχαμε πάρει. Είσαστε για πώληση. Κύριος Αλβανίδης απάντησε σε οποιαδήποτε ερώτηση χωρίς να αποκρύψει οτιδήποτε για τη δουλειά, για το πώς έφτασε εκεί που είναι. Το ψάρι μπορώ να σου πω όταν ήμουν στη σχολή και μικρός και ξέρετε, το απόφευγα γιατί είναι λίγο δύσκολο. Αλλά όσο ασχολείσαι πιο πολύ μαζί, τόσο πιο πολύ το αγαπά σε πρώτη ύλη, γιατί φαίνεται και η φρεσκάδα του. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να κρύψει συνταγές. Θέλει να δείχνει στα νέα άτομα να μαθαίνουν. Τι θα πάμε τελικά πάνω στην κουζίνα? Εγώ σίγουρα. Εγώ είμαι το σίγουρα να πάω, γιατί την προηγούμενη φορά που κερδίσαμε δεν είχα μπει. Η συγκεκριμένη κουζίνα, όταν την πρωτοείδα, μου έβγαλε μια ζεστασιά. Ιδίως αν έχεις και έναν τέτοιον σεφ όπως ο κύριος Αλβανίδης, κάθε πρωί θα ξυπνάς με ένα χαμόγελο και θα ανυπομονείς να μπεις σε αυτή την κουζίνα για να μαγειρέψεις και δεν θα θες να φύγεις. Μαρινάρισα το χταπόδι, το έβρασα ελάχιστα, μαζί με μπαχαρικά πορτοκάλι, το τύλιξα σε μεμβράνι, το έκανα μπαστούνι. Όταν κρύωσε, το έκοψα στη μηχανή, είναι έτοιμο. Θα σερβίρω με λίγα λαχανικά και για γεύση λίγο πιο δροσερή θα βάλουμε ροδάκινο και το ζελεδάκι που έχει βγάλει το χταπόδι το έχω ψιλοκόψει και θα το βάλουμε μέσα. Θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο, να δουλεύω κι εγώ σε κάτι τέτοια μαγαζιά τόσο όμορφα και τόσο γευστικά πιάτα. Πλάκα παιδιά, εμείς τρώμε, κάνουμε μια χαρά, όλα καλά. Οι άλλοι θα φάνε στα χειρότερα τους. Στα χειρότερα τους θα είναι. Παιδιά, λέω ότι θα έχουν βγάλει τη Βικτωρία και την Αρετή. Η Βικτωρία έκανε, πιστεύω εγώ, τη λάθος επιλογή. Ακριβώς. Στην κάρτα, έτσι, στο μενού που θα διαλέγανε. Δεν μπορώ να τα ρίχνουν στα άλλα τα παιδιά. Στα άλλα τα παιδιά, ποιος θα φάει σκορδαλιά καλοκαιριάτικα? Είναι ο εύκολος στόχος η Βικτωρία, είναι ο αρχηγός. Η Βικτωρία φάνηκε πως είχε στρατηγική. Είχε στρατηγική, υποτίθεται για τα πάντα και απέτυχε.